υπομονή. Πώς και πώς, πώς και πώς. Εκεί θα επιστρέψουμε πειθαρχημένα, αποφασιστικά και θα γυρίσουμε. Και όταν βλέπεις πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πού πήγαμε. Έτσι, κλειστήκαμε στα σπίτια μας για να κρατήσουμε την καμπύλη χαμηλά. Ωραίο το βίντεο. Από, πρέπει να είναι από ξένους, από Άγγλους, από Αμερικανούς. Ναι, αυτό που θαυμάζουν σε εμάς και όχι μόνο, έτσι, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Open Ελλάδα από τις 3 ως τις 5 με απευθείας συνδέσεις όλη την Ελλάδα. Εκλεκτούς καλεσμένους. Απαντήστε τα ερωτήματά σας. Θα είναι και ο οικονομολόγος μας, πολυτεχνικός μας, Αυγήτας Ηλίου. Συνέχεια το λέμε τώρα για να ενεργοποιηθείτε στα μηνύματα που ούτως ή άλλως στέλνετε στη σελίδα, μας στο Facebook Open Ελλάδα. Στο Instagram και στο Twitter, Χαριτάτος Καραμέρος. Απευθείας συνδέσεις από το Κρανίδι, από τη δομή μεταναστών με τα 150 κρούσματα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ενδιαφέρον και ειδησιογραφία. Και φυσικά μέρα σήμερα δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια σαφή αναφορά να μην μνημονεύσουμε τα 53 χρόνια από την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από την 21η Απριλίου και λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και βλέπουμε τις εικόνες από εκείνες τις μαύρες εποχές, όσο και προσπάθησαν κάποιοι τα τελευταία χρόνια το μνημονίο βασικά να τις παρουσιάζουν σαν χρυσές. Είχε πει ο Ευάγγελος Αβέροφ για τα σταγονίδια και σκέφτηκα πόσο επίκαιρη είναι η φράση σήμερα για αυτή τη χούντα του κορονοϊού, εννοώ της νόσου και του ιού, έτσι. Μια λογική που δημιουργεί καθιστωτικές κάποιες φορές συμπεριφορές, λες, ή όχι, επιβολής. Όχι, δεν λέω για τα μέτρα. Έτσι. Λέω καθαρά και μόνο για, το... όχι, ούτε για την ορολογία. Λέω για τη συμπεριφορά κάποιων. Ναι, ναι. Τώρα φοβόμαστε άλλα σταγονίδια. Κάποιοι λοιπόν θέλησαν τότε να αποφύγουν τις εκλογές που είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μάη με το γνωστό σε όλους πλέον πραξικόπημα. Όμως να μνημονεύσουμε και τις ποινές των πρωτετίων. Ναι, από τη δίκη της Χούντας έχουμε τα απόσπασμα. Έχουμε τις ποινές των συνταγματαρχών και μόνο. Για να δούμε λίγο. Επιβάλλητας κάτωθεν ποινάς κατόπιν της ακρόασης των κύριων εισαγγελέων και των κύριων υπερασπιστών. Εις τον Γεώργιο Παπαδόπουλον, για την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθειρση. Εις τον Στυλιανό Πατακών, για την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση. Για την δεύτερη πράξη ισόβιον κάθειρση. Οι ποινές για τα εγκλήματα που προηγήθηκαν αυτή την επταετία. Καλό να γνωρίζουμε την ιστορία μας για να μην την ξαναζήσουμε. Ακριβώς. Όποια και αν είναι η επικαιρότητα. Ναι. Έτσι. Που είναι λοιπόν, δύσκολο. Μηνύματα έχουμε για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει ακριβώς. Συμβαίνει το αυτονόητο. Όταν ακούει ο κόσμος ότι είναι μηδέν το βαρέλι, δηλαδή δεν έχουν πού να τα αποθηκεύσουν και το χαρίζουν, να το πω έτσι. Πάρτε γιατί δεν χωράει πουθενά. Πώς θα φτάσει εδώ. Θα φτάσει εδώ. Αν πει και να είναι φτηνό το πετρέλαιο ή βενζίνη, θα βάλει. Δεν καλό να το πω. Αλλά επειδή μπορεί να είναι στο μυαλό κάποιου φίλου τηλεθεατών, είναι μια ιδιομορφή. Εκδίκηση αυτή. Αλλά ας το προσπεράσουμε. Εντάξει, είναι ο θρίαμβος οικολογίας τώρα. Ναι, αλλά ας το προσπεράσουμε γιατί μπορεί να προκαλέσουμε εκνευρισμό σε φίλους και, και σε εμάς. Δεν είναι ευχάριστη κατάσταση. Ναι, ναι. Έχουμε μάθει να ζούμε με έναν τρόπο. Αν αλλάζαμε το μοντέλο ζωής. Και αν έχετε μάθει, καλοί μας φίλοι, να ζείτε μόνο με το Facebook, να ξέρετε ότι όπως ανακοίνωσε στην Washington Post από χθες ο Mark Zuckerberg, ο ιδρυτής του Facebook, διαθέτει πλέον από την επόμενη μέρα, από αύριο δηλαδή, από νωρίς το πρωί, όλες τις καταγραφές που έχει κάνει το τμήμα διαχείρισης ή εντοπισμού συμπτωμάτων φορέων του COVID-19, του γνωστού κορονοϊού, προς επωφελία του περιορισμού της πανδημίας. Δηλαδή, προσωπικά δεδομένα χρηστών του διαδικτύου θα γίνουν βορρά, λένε άλλοι, χρήσιμα, λένε άλλοι, στην επιστημονική κοινότητα ή σε κυβερνήσεις. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις διεθνώς. Είναι σαν να τον βλέπω που είχε πάει στην Επιτροπή του Κογκρέσου και απολογούνταν για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Πάλι το ίδιο δηλαδή. Τώρα θεωρεί ότι θα συμμετάσχει με αυτόν τον διέμορφο τρόπο στον εντοπισμό φορέων του ιού. Αν έχω γράψει εγώ νόσησα, με έχει βάλει ήδη σε μια βάση. Έχει μια εφαρμογή, θα έχει προσέξει πολύ φίλοι μας που μπαίνει και ανταλλάσσει μια κουβέντα, δηλαδή απαντάς κάποια ερωτήματα, προφανώς για να μάθεις να ενημερωθείς. Θεωρούν λοιπόν από αυτή τη διαδικασία ότι είσαι ήδη φορέας, που ντρέπεσαι να το πεις, αλλά έχεις εμπλακεί στο δικό τους κάδρο. Από τον τρόπο που απαντάς. Πολλοί λένε ότι και από συνομιλίες που έχεις κάνει στο Facebook, αν και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αντίκειται και στο τοπικό σε εμάς, αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Ναι, ναι, ναι. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, GDPR, που είναι μια διεθνής διαδικασία. Λέει ότι στις περιπτώσεις πανδημίας υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά εξαιρέσεις που αφορούν κρατικές ενέργειες. Όχι ιδιώτες. Ο Ζούκερμπεργκ είναι ιδιώτης. Και ποιος είπε ότι ο Ζούκερμπεργκ δεν είναι κράτος. Το κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε το κορίτσι μας. Ναι. Για δείτε την εικόνα αυτή με την Κατερίνα μας. Κατερίνα Στεφανίδη. Ναι, ναι. Ολυμπιονίκης και να είναι στο χωματόδρομο να κάνει προπόνηση. Πού μας έφτασε ο κορονοϊός. Απίστευτο δεν είναι. Αλλά και η επιμονή. Άμα είσαι ψυχή πρωταθλητή, Ολυμπιονίκη. Δεν τα αφήνεις.
δεν αφήνει στιγμή για σένα. Ζεις για τον αθλητισμό. Ζεις για να νιώθεις διαρκώς έτοιμος, έτοιμη να ανταπεξέλθεις στην επόμενη πρόκληση. Νομίζω το πατρικό της είναι κάπου εδώ κοντά στην Παιανία. Ναι. Της Κατερίνας. Και μπράβο της που δεν αφήνει ούτε μια μέρα, ούτε ένα λεπτό χαμένο. Μεγάλη αθλήτρια. Από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών για την Ελλάδα. Λοιπόν, και πριν πάμε και να συζητήσουμε για το νεότερο μέχρι στιγμής ηλικία κρούσμα που υπάρχει στη χώρα μας με απώλεια ανθρώπινα, και πριν πάμε στα 150 κρούσματα στο Κρανίδι, στην Ερμιονίδα, να πάμε στην δημοσκόπηση. Έχουμε το ερώτημα της ημέρας, γιατί η εκπομπή τα συζητά όλα μαζί σας και θέλουμε τη δική σας άποψη. Το ερώτημα είναι: οι ανακοινώσεις νέων κρουσμάτων επηρεάζουν τη συμπεριφορά σας? 7 χτες, 150 τουλάχιστον σήμερα θα ανακοινωθούν, αναμένεται. Τρεις είναι οι απαντήσεις. Με επηρεάζουν, διατηρώ ίδια συμπεριφορά, δεν με επηρεάζουν. tvopen.gr κάθετος vote. Το ερώτημα το συζητούσαμε με τον Σπύρο πριν την εκπομπή. Γιατί σήμερα το πρωί είχε στο Μαξίμου μια σύσκεψη για την άρση των μέτρων. Προφανώς με ενημέρωση. Ήξεραν για το Κρανίδι, έτσι. 12.30 βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το μόνο που ανακοίνωσε ήταν για τα δικαστήρια. Κάποια ανοίγουν. Ενώ ίσως η ατζέντα να έχει πολλά άλλα μέσα στο περιεχόμενό της, έτσι. Επηρεάστηκε, λογικό είναι από τα κρούσματα αυτά. Εσείς πώς συμπεριφέρεστε, πώς σας επηρεάζουν? Νομίζω είναι ενδιαφέρον ερώτημα να δούμε τι λέτε εσείς. Να συνδεθούμε λοιπόν με τα σημεία των γεγονότων που αυτή τη στιγμή έχουμε. Τον Ζήση Μούχια, τον καλό συνάδελφο που κατέθεσε πριν από αρκετή ώρα, έχει καταγράψει ήδη το πρώτο ρεπορτάζ για να μας δώσει και εικόνα αλλά και λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν και έχουν ήδη προβληματίσει την κοινότητα των τηλεθεατών. Ζεις 150 τα κρούσματα έως τώρα ή αναμένονται και άλλα? Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα κάνουν λόγο για 151 κρούσματα στα 470 ελέγχους που γίνανε στην δομή του ξενοδοχείου που μένουν πρόσφυγες και μετανάστες λίγο έξω από το Κρανίδι. Ένας μάλιστα 19χρονος είναι και λίγο πιο βαριά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο αναφορά στο Ρίο. Τώρα, αυτό που συμβαίνει εδώ στο Κρανίδι είναι ότι έχει έρθει ο κύριος Χαρδαλιάς, είναι εδώ ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος περιοχής, κάνουν μια σύσκεψη για να δουν ποια είναι τα επόμενα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, αφού έχουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στη συγκεκριμένη δομή. Να δούμε, σε περίπου μισή ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις για το τι θα συμβεί εδώ στην περιοχή. Το καλό είναι από ότι μας λένε ότι είναι κλεισμένοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο ξενοδοχείο από την Μεγάλη Πέμπτη, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των εργαζομένων, γιατί έχουν γίνει έλεγχοι και εκεί, και χνηλάτιση των επαφών τους, να δούμε εάν υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος έχει μολυθεί με τον κορονοϊό, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει κάποια διασπορά στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σε λίγο. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, έσκασε σαν βόμβα η είδηση για τα 150 κρούσματα εδώ στην δομή. Υπάρχει σκέψη να δούμε εάν θα χρειαστεί να μπει σε εκτεταμένη καραντίνα και κάποια άλλη περιοχή πέρα από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Νομίζω νεότερα θα έχουμε σε λίγο. Ζήση, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι αρκετό καιρό εκεί και είναι από την Αφρική. Και επειδή ο κορονοϊός εμφανίστηκε στις αρχές του 2020 για την Ευρώπη, κάποιος τον πήγε εκεί. Δεν έχει σημασία, δεν εξετάζει τον αρχικό φορέα. Το θέμα είναι ποια είναι τα πιθανά, οι πιθανές περιοχές διασποράς. Είναι από τις επαφές πάνε στο Πόρτο Χέλι, πάνε στο Κρανίδι. Κοιτάξτε, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό ήταν εργαζόμενη καθαρίστρια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Άρα αυτό έγινε πριν, γι' αυτό από Μεγάλη Πέμπτη μπήκε σε καραντίνα το ξενοδοχείο. Είχαμε το δεύτερο κρούσμα επιβεβαιωμένο με την έγκυο γυναίκα που πήγε την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο στο Ναύπλιο. Έτσι λοιπόν από εκεί σήμανε συναγερμός και πάρθηκαν δείγματα χθες το πρωί από όλο τον κόσμο που μένει στο ξενοδοχείο. 470 άτομα μένουν εκεί, 150 θετικοί. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, να δούμε τι διασπορά έχει γίνει. Βοήθησε με λίγο, αγαπητέ Ζήση, και την εμπειρία σου και το ρεπορτάζ, να καταλάβω λίγο και ίσως και τηλεθεατές. Είναι σαν να μιλάμε ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο που αυτομάτως μετατρέπεται σε πτέρυγα κλινικής. Ναι, αυτομάτως. Ναι. Δηλαδή είναι τέτοιος ο αριθμός, πιθανόν και ό,τι άλλο προκύψει, που θα παραμείνουν όλοι στα δωμάτια τους, αν δεν έχουμε σοβαρά συμπτώματα. Και αυτομάτως γίνονται... Είναι όλοι στα δωμάτια τους. Όποιος έχει σοβαρό κάποιο σύμπτωμα από τον κορονοϊό θα μεταφέρεται στο νοσοκομείο αναφοράς που συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο είναι το Ρίο. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα όλοι είναι αυτοί που είναι βεβαιωμένα κρούσματα στα δωμάτια τους, απομονωμένοι από τους υπόλοιπους. Πάντως θα είναι μια διαδικασία δύσκολη. Ασθενώ με συμπτώματα.
Πάντως... Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εδώ δομή λειτουργίας. Είναι παλιά η δομή εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο. Υπάρχουν οι εισήτηση, υπάρχει η καθαριότητά τους. Να δούμε τώρα τι άλλο πρέπει να γίνει. Ακριβώς τι άλλο πρέπει να γίνει για να περιοριστεί το φαινόμενο. Οσίς, επειδή είναι από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και είναι αρκετή. Είναι πολύμινη αυτή η διαδικασία. Είναι και οργανωμένο περιβάλλον. Δεν είναι σκηνές και τέτοια πράγματα. Μα το παιχτέσαι. Νομίζω να αποδεσμεύσουμε λίγο το Ζήση για να κάνει το ρεπορτάζ. Και θα επανέλθουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Οτιδήποτε νεότερο έχει, θα μιλήσει και ο κύριος Χαρδαλιάς. Πάμε και στο Υπουργείο Υγείας, πάμε και στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα. Γιώργο. Έχουμε Δέσποινα Βλεπάκη και Παναγιώτη Μανή. Πάμε στην Δέσποινα για να μας δώσει λεπτομέρειες από την υπόθεση της απώλειας και για την οποία θλιβόμαστε όλοι του 35χρονου συνανθρώπου μας. 35 ετών, νεαρής ηλικίας άτομο, το νεότερο σε ηλικία. Άτομο που χάνεται λόγω του COVID-19 στη χώρα μας. Και Δέσποινα, ακούσαμε για πρώτη φορά πριν από... Πριν να σας πω αυτό το θέμα, συνάδελφοι, να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι μια της τελευταίας στιγμής σε πληροφορία που έχουμε. Πραγματοποιείται σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και επιστήμονας που είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ομάδα διαχείρισης κρίσης που είναι αυτή την ώρα στο Κρανίδι, προκειμένου να αποφασιστεί τι ακριβώς πρέπει να γίνει και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η υγειονομική κρίση που έσκασε σαν βόμβα μετά. Τουλάχιστον 150 θετικά κρούσματα κορονοϊού στη δομή. Έκτακτη σύσκεψη λοιπόν για το Κρανίδι στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα έχει συγκλονίσει από το πρωί η είδηση ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού ένας 35χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Το αναφέραμε το πρωί στην πρωινή μας εκπομπή στο Open. Έχει συγκλονιστεί όλη η Ελλάδα με το γεγονός αυτό. Μάθαμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Καταρχήν, από τις 15 του μηνός ο 35χρονος νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Καταρχήν βγήκε το πρώτο του τεστ και ήταν αρνητικό. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί του αποφάσισαν να τον αντιμετωπίσουν ως κρούσμα κορονοϊού. Έτσι λοιπόν τον αντιμετώπισαν. Ωστόσο, στις 17, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, ο άνδρας διασωληνώθηκε και εκεί κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο ενδιάμεσο είχε βγει θετικό το τεστ για τον κορονοϊό και έτσι λοιπόν κατέληξε από επιπλοκές του κορονοϊού χωρίς άλλο υποκείμενο νόσημα. Είναι το δεύτερο κρούσμα, το δεύτερο θύμα στη χώρα μας που καταλήγει χωρίς να έχει υποκείμενο νόσημα. Η πρώτη περίπτωση που μας είχε συγκλονίσει είναι ένας 45χρονος καθηγητής από τη Γερμανία που κατέληξε λίγες μέρες πριν στο Ηράκλειο της Κρήτης, αν θυμάστε. Και τότε είχαμε συζητήσει αναλυτικά για το τι γίνεται και πόσο κινδυνεύουν τελικά και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ο καθηγητής είχε πει ότι είναι πιθανόν δυστυχόν σε αυτόν τον αχαρτογράφητο εχθρό να χάσουν τη μάχη για τη ζωή και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τώρα, με βάση αυτό το τραγικό περιστατικό, ανεβαίνουν τα θύματα. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φτάνουν πια στα 119. Αφού έγινε τον 35χρονο. Απλά ήθελα να πω στην Δέσποινα πριν πάμε στον Παναγιώτη Μανή, που είναι στη γειτονιά του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία και θα μας δώσει και το αντίκτυπο και πώς το συζητά και η πόλη του γειτονιά. Υπάρχει μια πληροφορία. Άρα, Δέσποινα, μιλάμε για ένα άτομο με καθαρό ιατρικό ιστορικό. Και επίσης, μία σημείωση και μια άλλη σημείωση για μένα θεωρώ και για μας σημαντική. Παρά την υποψία των ιατρών ότι ναι, μεν βγήκε αρνητικός, αλλά ας τον κρατήσουμε. Φανταστείτε τώρα να έχει φύγει ο άνθρωπος με το θετικό. Τι θα συζητάγαμε σήμερα και για τους έμπειρους ιατρούς του Αγίου Δημητρίου, του νοσοκομείου Αγίου Δημήτριος, μάλλον, να το πούμε σωστά. Έχει σκορπίσει θλίψη ο θάνατος στους γιατρούς. Πρέπει να σας πω. Προσπάθησαν πολύ να σώσουν τη ζωή σε αυτόν τον άνθρωπο. Έδωσαν σπουδαία μάχη. Έχουν έρθει κάποιες πληροφορίες, γιατί από το πρωί, όταν έγινε γνωστό αυτό, πάρα πολλοί ήταν έκπληκτοι. Έγιναν και δηλώσεις από το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Δημήτριος ότι κατέρευσε ο άνθρωπος ξαφνικά. Μιλούν οι γιατροί για το φαινόμενο της έντονης αυτοανοσίας. Το οποίο σημαίνει, που δεν κάνω το γιατρό, από γιατρό το έμαθα, που σημαίνει ότι ο οργανισμός που είναι νέος και δυνατός αντιδρά πολύ περισσότερο στον κορονοϊό, στρέφεται εναντίον του εαυτού του με έναν τρόπο. Αυτό μου θυμίζει πολλές μαρτυρίες. Έχω στο μυαλό μου έναν γνωστό δημοσιογράφο, ο Αλέξανδρος Παχελάς. Που του έλεγαν οι γιατροί ότι όσο πιο δυνατός είναι ο οργανισμός, τόσο πιο επιθετικός είναι ο κορονοϊός. Χτυπάς τον εαυτό σου. Και μπορεί να συμβεί αυτό, λένε οι γιατροί, όπως και σε μια κοινή πνευμονία. Δεν το λέω, δεν θέλω να υποβαθμίσω τον κορονοϊό σε καμία περίπτωση, αλλά και από την κοινή πνευμονία σε όλο τον κόσμο καθημερινά πεθαίνουν άνθρωποι. Όσο και να ακούγεται, δεν το απλοποιώ. Θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Σίψα για να ρωτήσουμε τον καθηγητή μας. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ. Να πάμε στον Παναγιώτη Μανή, που είναι στην γειτονιά του αδικοχαμένου νέου.
και η θλίψη μας συνεχίζεται, παραμένει διαρκής για όλους τους ανθρώπους που βιώνουν ό,τι βιώνουν και ως διασωληνωμένοι. Και αυτοί που φεύγουν τη ζωή και τους συγγενείς τους. Παναγιώτη, τι συζητάει η γειτονιά, τι λένε, γιατί μιλάμε για ένα άτομο με καθαρό ιατρικό ιστορικό. Τι συμβαίνει? Όσοι τον γνώριζαν εδώ, σημαίναν δηλαδή σε γειτονικά διαμερίσματα και γνώριζαν τον 35χρονο, είναι σοκαρισμένοι. Γιατί μας λέγανε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Είναι ένας παντρεμένος άνθρωπος με ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 2 χρονών. Μας έλεγαν ότι η σύζυγός στο τελευταίο διάστημα, από τότε που ξέσπασε η πανδημία, είχε σταματήσει την εργασία της προκειμένου να προσέχει αυτό το παιδί, ενώ ο ίδιος συνέχισε να δουλεύει σε ένα ξυλουργείο λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μας έλεγαν μάλιστα ότι πριν από 10 ημέρες, όταν ακόμη ήταν εδώ και τον έβλεπαν, πριν νοσηλευτεί δηλαδή στο νοσοκομείο, τον είχαν δει να βγάζει το κοριτσάκι του βόλτα όταν είχε ηλιακάδα εδώ στη γειτονιά, προκειμένου το κοριτσάκι να βγει και να χαρεί λίγο τον ήλιο, γιατί ήταν κλεισμένοι μέσα προσέχοντας. Και δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν πως, ενώ δεν είχε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας πέρα από το συμπτώματα του κορονοϊού, κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες. Θέλω να σας πω ότι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Δέσποινα, ότι όντως οι γιατροί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, που έδιναν μάχη εδώ και 10 ημέρες για να το κρατήσουν τη ζωή, είναι σοκαρισμένοι. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Σωματείου Εργαζομένων, του κ. Χατζηλιάδη, ο οποίος είπε έφυγε ξαφνικά σαν πυροτέχνημα. Ήταν δηλαδή τόσο γρήγορη και τραγδαία η επιδείνωση της υγείας του, που ενώ ήταν διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό. Αυτή η ιστορία, πέρα από την ανθρώπινη απώλεια, είναι ένα μήνυμα σε όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που λέμε δεν έχω υποκείμενο νόσημα, ακριβώς, δεν καπνίζω, δεν έχω πολλά που κιλά. Εμφανίζουμε κάποιες στιγμές. Και αν κολλήσω 14 μέρες θα το ξεπεράσω. Ναι, ενώ ποτέ δεν ξέρεις με έναν άγνωστο ιό. Ποτέ δεν ξέρεις. Και βλέπουμε τώρα για μια όμορφη οικογένεια, νέοι άνθρωποι, νέο ζευγαράκι, προχώρησαν τη ζωή τους, φτιάξαν την οικογένειά τους. Βιοπαλαιστές στην καθημερινότητά τους και έρχεται ο κορονοϊός και τους διαλύει θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του 35χρονου. Τουλάχιστον 116 ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτούς τους αριθμούς που ανακοινώνται καθημερινά. Δηλαδή, και εκεί έρχεσαι και βλέπεις άλλες συμπεριφορές ή απόψεις εύκολες και επίτρεψε επιπόλαιες. Πήγαινε, πες το αυτό αλλού. Πήγαινε. Μπες σε μια εντατική μέσα. Να το ακούμε και να το βλέπουμε. Γιατί μετά τις γιορτές, και σήμερα έχει αρκετή κίνηση στο δρόμο. Δηλαδή, ανθρώπινο είναι όταν βελτιώνει το καιρό, περνάει ο καιρό, είσαι στην καραντίνα, να θες να χαλαρώσεις. Να ξεχνιέσαι. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και για την ανταπόκρισή σου στις ανάγκες εκπομπής μας. Σε ευχαριστούμε θερμά, καλέ συνάδελφε. Πάντα το ερώτημα παραμένει. Παραμένει για την ανακοίνωση των κρουσμάτων, πόσο σας επηρεάζει στη συμπεριφορά σας. Κυρίως δηλαδή στην τήρηση των μέτρων, στα μέτρα πρόληψης. Η αλήθεια είναι, φίλοι τηλεθεατές, θέλουμε λίγο να μπούμε όλοι μαζί στην διαπαραία, γιατί και εμείς χθες, μέσα στην παρέα, ακούσαμε φωνές ή μπορεί να τις εκφράσαμε και εμείς αυτές τις απόψεις, ότι έχουμε πολύ λίγα κρούσματα. Πάει τελείως, είναι θέμα ορών. Και μετά ξεκλειδώνουν τα πάντα, σας έχω κάτω, ξεκλειδώνουν και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Και έρχεται σήμερα αυτή η είδηση για 151 κρούσματα μέσα σε λίγες ώρες. Και με σοκάρεσε. Επίσης, πιστεύω ότι να ολοκληρώσουμε τη δημοσκόπηση. Χθες δεν δόθηκε δυνατότητα γιατί λόγω ενός τηλεφωνήματος φάρσας τελικά για βόμβα. Ναι, τελειώσαμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή. Μάλλον δεν τελειώσαμε ποτέ. Δεν τελειώσαμε ποτέ η εκπομπή. Κάναμε μείον νωρίτερα. Δηλαδή, είχαμε και σήμερα και στη Μωρή Πετράκη το τηλεφώνημα για τοποθέτηση κρεκτικού μηχανισμού. Λίγο νωρίτερα. Βρέθηκε και ένα υλικό που είναι ύποπτο, αλλά δεν ξέρω πως και ο Υπουργός έχει μια ενημέρωση να μας δώσει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό. Για να πώς έχουμε φρέσκα νέα. Ο Ελευθέρης Οικονόμου είναι κοντά μας, να τον καλησπερίσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη. Μήπως. Χρόνια πολλά, Υπουργέ. Μήπως έχουμε τελευταία ενημέρωση από τους αξιωματικούς προς εσάς για την τοποθέτηση μηχανισμού στην Μονή Πετράκη? Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά μήπως έχετε κάποιες λεπτομέρειες που θα έχουν ενδιαφέρον. Βλέπουμε και τα πλάνα εμείς. Μήπως έχουμε το ρεπορτάζ από εσάς που θα είναι πρωτογενές. Ναι, η υπόθεση είναι υποέρευνα. Δεν υπάρχει εκρητικός μηχανισμός. Υπάρχει μία φιάλη υγραερίου και δύο άδειες παλίτσες. Προφανώς κάποιος εκεί θέλησε να δημιουργήσει κάποια θέματα, αλλά είναι όλα υπό διερεύνηση. Πάντως δεν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Είναι από τις λεγόμενες πράξεις που στοχεύουν, αποσκοπούν στην ψυχολογία, στην αλλαγή της ψυχολογίας, αποθαρρύνοντας ενέργειες, συμπεριφορές, παράδειγμα των ιεραρχών, που είναι και από την πλευρά που συνεδριάζουν κιόλα. Συνεδριάζει η Διαρκή Ιερά Σύνοδος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα τέτοιο είδους μήνυμα που έχει στόχο την ψυχολογία των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί καθημερινά, των ιεραρχών δηλαδή.
Πιθανολογείται, δεν είναι κάποια ενέργεια που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι υπάρχει ένας υψηλός δείκτης σχεδιασμού. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, θα είναι πολύ πρόωρο από τώρα έτσι να υπάρχουν τοποθετήσεις για τους ακριβείς λόγους. Πάντως αυτό που συγκρατούμε είναι ότι δεν υπάρχει κριτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει υψηλός δείκτης επιχειρησιακού σχεδιασμού και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Κύριε Υπουργέ, περιμέναμε σήμερα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο έναν οδηγό άρσης των μέτρων. Ακούσαμε κυρίως για τις αλλαγές στα υποθηκοφυλάκια και στα ειρηνοδικεία και τις πράξεις με τα συμβουλία. Ναι, θα τα πούμε και αργότερα, μας τα πει η Σοφία Φασουλάκη. Η ιστορία του Κρανιδίου πήγε πίσω την άρση των μέτρων. Κοιτάξτε, όλα αυτά συνεκτιμώνται και θα πρέπει πρώτα να αποφανθούν η αρμόδια επιστημονική επιτροπή επ' αυτού. Όπως είπαμε, ο αγώνας είναι μακρύς, είναι βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα. Όλα τα δεδομένα εκτιμώνται και με βάση τις οδηγίες και τις υποδείξεις των επιστημόνων που παρακολουθούν την εξέλιξη της πώς εξελίσσεται μάλλον η διάδοση του κορονοϊού, αποφασίζονται και τα μέτρα. Είναι όμως ένας δρόμος μακρύς. Γι' αυτό με βάση τα μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα που έχουμε καταγράψει από την τήρηση αυτών των μέτρων, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε βέβαια ούτε μία υπερβολική εφορία ότι επίκειται πολύ σύντομα η πλήρης αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη πλευρά να μην έχουμε και απεσιοδοξία. Θέλει υπομονή, θέλει εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της κυβέρνησης, η οποία συμβουλεύεται τους ειδικούς και μικρό... θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Έχει να μας πει κι άλλα, θα το ρωτήσουμε πολλά. Λίγο την υπομονή σας, να πάμε σε ωφέλιμο διάλειμμα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία, γιατί έχετε τη διάθεση, όπως πάντα, να απαντήσετε και σε ερωτήματα τηλεθεατών και σε ανάγκες του ρεπορτάζ της ημέρας. Σας παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά υπομονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πούμε για την κλήρωση. Έχουμε την κλήρωση. Έχουμε. Δώστε μας παρακαλώ. Συγγνώμη, εγώ το ξέχασα. Έχουμε το κινητό. Θέλω να κρατήσω το κινητό για αυτό το έκανα. Για σένα, για πάρτι το θέλεις. Αυτό το καταπληκτικό Apple iPhone 11. Βλέπετε με κάμερες, με τρομερή οθόνη, πολύ γρήγορο. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999. Αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο. Ή στέλνετε SMS open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Ακριβώς η ίδια διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση για το Jeep Renegade 1000 κυβικών, αξίας 19.000 ευρώ. Μια πρόταση της αγοράς του αυτοκινήτου με ανανεωμένο facelift για την μετά κορονοϊού ζωή, για τις διακοπές σας, την καθημερινότητά σας. Επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτά. Με τον Υπουργό και απευθείας συνδέσεις. Στρέφουμε λοιπόν στην παρέα μας. Είναι ο Υπουργός Προστασίας της Πολίτης, κ. Δευτέρης Οικονόμου, και να τον ευχαριστούμε θερμά και για την υπομονή του και για την ανταπόκρισή του στα ερωτήματά μας. Συνεκτιμώνται, είπε, και τα κρούσματα και οι ανακοινώσεις στο χρονοδιάγραμμα της άρσης των μέτρων περιορισμού. Εγώ, αν έκανα μια υπουργή, έβαζα υπότιτλους στην κουβέντα σας, στο συνεκτιμώνται, θα έλεγε τι θέλετε να κάνω. Αν δεν αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο, δεν μπορούμε κι εμείς να χαλαρώσουμε τα μέτρα. Απλά το είπατε ξεγυρισμένα αυτό. Όχι, το λόγο έχουν οι καθηγητές, οι γιατροί πάνω απ' όλα, εισηγούνται και η κυβέρνηση αποφασίζει. Γι' αυτό νομίζω ότι εμείς δεν θα πρέπει να γίνουμε μάνες, θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους ειδικούς, οι οποίοι εκτιμάνε και τα νέα δεδομένα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πάνω από αυτό. Απλά... και δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας. Ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή ακούγαμε τις τελευταίες μέρες να έχουν μια θύνουσα πορεία τα νέα κρούσματα, 3, 15, 10, κάνω λάθος αριθμούς, ο κύριος Τσιόδρας στα απογεύματα. Έρχεται τώρα η ιστορία του Κρανιδίου 150 και ο κόσμος σου λέει τι κάνουμε, γυρνάμε από την αρχή, μήπως το να περιμένουμε την ημέρα που θα έχουμε 0 κρούσματα είναι πολύ μακριά για την οικονομία, για την κοινωνία, βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Θα είναι πάντα οδηγός η συστάση των επιστημόνων ή θέλει και μια πολιτική πρωτοβουλία για το πότε θα ανοίξει η Ελλάδα. Η πολιτική πρωτοβουλία υπάρχει και έχει πρωταρχική σημασία πάντα. Και όλα τα μέτρα σε τελική ανάλυση με βάση τα εισηγούνται οι ειδικοί, αλλά τα αποφασίζει η κυβέρνηση. Και αυτό αποτελεί εκ των πραγμάτων πολιτική πρωτοβουλία. Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε
με υπευθυνότητα και όπως τονίστηκε εξ υπαρχής από τον Πρωθυπουργό, πρώτη στο αγαθό για μας είναι η διασφάλιση της ζωής, της δημόσιας υγείας και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια μετά θεραπεύονται. Προέχει όμως πάνω απ' όλα να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, τις ζωές των συμπολιτών μας. Ξέρετε, Υπουργέ, σήμερα το πρωί ερχόμενο στη δουλειά μου έγινε έλεγχος στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Μια ευγενέστατη κυρία με τη μάσκα της, τα γάντια της, αστυνομικός. Μου λέει παρακαλώ πάρα πολύ τα χαρτιά σας. Έδειξε τα χαρτιά μου, την ταυτότητα. Μπορεί μου, ζήτησε τα ματά άλλο ένα και χειμώνα. Η δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Τυπικό ο έλεγχο. Αυστηρό, ανθρώπινο, δεν ήταν αυστηρό την έννοια. Αν καταλαβαίνει την έννοια του ελέγχου. Και έφυγα για τη διαδρομή. Και εκείνα ρωτήθηκα, διαβάζοντα και άλλα μηνύματα φίλων τηλεθεατών και κυρίω συγγενών αστυνομικών υπαλλήλων τη ελληνική αστυνομία, ανδρών και γυναικών, αν έχετε κρούσματα με την ελληνική αστυνομία, αν οι οδηγίε είναι αυστηρέ προ του άντρε και γυναίκε τη ελληνική αστυνομία, του υπαλλήλου σα δηλαδή. Και αν φοβάστε ότι με τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού εγκυμονούν κίνδυνοι για το προσωπικό. Κίνδυνοι σαφώς και υπάρχουν και το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, όπως οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Έγκαιρα όμως το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου έχει δώσει τις αναγκαίες οδηγίες προς το αστυνομικό προσωπικό, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Έχουμε και εφοδιαστεί και με το κατάλληλο υγειονομικό υλικό και γι' αυτό έχουμε μπορέσει μέχρι τώρα και κρατάμε τα κρούσματα σε πάρα πολύ μικρό αριθμό. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός. Το SMS πότε θα αρχίσει να καταργείται σταδιακά, κύριε Οικονόμου, ή τουλάχιστον κάποιοι κωδικοί του SMS? Θα ανακοινωθεί αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα δεν είναι. Μέχρι τις 27 Απριλίου έτσι κι αλλιώς τα μέτρα ισχύουν και εφαρμόζονται. Εξετάζουμε τα δεδομένα της πορείας, όπως είπαμε, της διάδοσης του κορονοϊού και θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις από τους ειδικούς. Είναι στο τραπέζι πάντως. Δεν πρέπει να αγχωνόμεθα όμως και να μην, μην καλλιεργούμε έτσι και στον κόσμο μια ψυχολογία ότι όλα τώρα τελειώνουν ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα τελειώσουν ποτέ. Όλα στην ώρα τους, με υπευθυνότητα, βήμα-βήμα και να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Όπως και μέχρι τώρα η πλειοψηφία των πολιτών το έχει αποδείξει. Πάντως, επειδή αντιμετώπισα στη διάρκεια ελέγχου, όχι χθες, γιατί κάθε μέρα μου κάνουν έλεγχο. Σούπα, εσένα σταματάει. Εμένα ποτέ έχει. Έτυχα σε περιστατικό, Υπουργέ. Δεν θέλω να μειώσω την κουβέντα μας, να ρίξω το επίπεδο της επικοινωνίας δημοσιογράφου θεσμικού, υπουργού δηλαδή. Αλλά έτυχα σε πολίτη που έλεγε στον αστυνομικό ότι μου είπε ο τάδε δικηγόρος, ανάγνωση διαδικτύου αντιλαμβάνεστε, ότι το άρθρο 127 του Συντάγματος λέει ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με περιορίσετε. Και μεταξύ το Σύνταγμα σταματάει στα 120 άρθρα, δεν υπάρχει 127. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά τα αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, το τρόλ του διαδικτύου, οι ειδήσεις που είναι εύπεπτες στους πολίτες που δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα και έρχεστε αντιμέτωποι στον έλεγχο με τους πολίτες αυτούς, οι οποίοι είναι πεπισμένοι ότι έχουν δίκιο. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, αλλά από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες αυτών που απευθύνονται υπεύθυνα στους πολίτες, των ειδικών, και αυτούς και μόνο να ακούμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και να αποφεύγουμε τις ψευδείς ειδήσεις και όλα αυτά που κυκλοφορούν ανεύθυνα πολλές φορές στο διαδίκτυο. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν νομίζω χρήσιμη. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είναι προφανές ότι υπάρχουν όλα στο τραπέζι, υπάρχουν σκέψεις και σχέδιο. Απλά πρέπει όταν έχουμε νέα κρούσματα, τώρα, να σου πέφτει τα μικρόφωνα. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε δελτίο ενημερωτική εκπομπή, κάνουμε και ψύχρεμοι. Πρέπει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο να ξενέρωσαν. Δηλαδή, να ήταν έτοιμοι για διαφορετικό. Καλοπρόεδρε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν θα πρέπει να πούν ότι όλα κανονικά από 4 Μαΐου. Πρέπει να κάνουν αρκετά πίσω. Όταν ακούς ότι εκεί που είχα 15 κρούσματα έχω 150 σε μια μέρα, όπου και αν είναι αυτά, εννοώ είτε σε μια δομή είτε σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, είναι λόγος ανάσχεσης. Ακούσαμε και σύσκεψη από τον κυβικό εκπρόσωπο ότι κάποια δικαστήρια θα ανοίξουν. Βλέπουμε τη Σοφία Έλλη. Αλλά έχουμε την κυρία του δικαστικού ρεπορτάζ, τη Σοφία Φουσουλάκη. Καλούμε σήμερα, Σοφία. Καλησπέρα. Συμβολικά ανοίγουν τα δικαστήρια όμως, ναι. Το ακούσατε. Περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα στις 12.30 με τον Σπύρο ότι θα ανοίξουν κι άλλα. Λέει συμβολικά τα δικαστήρια και μάλιστα. Όχι όλα. Όχι. Τίποτα. Όχι όλα, καθόλου. Θα ανοίξουν τα δικαστήρια. Αυτό που λέμε ανοίγουν τα δικαστήρια, ανοίγουν τα υποθηκοφυλακία, λέω καταρχήν, που είναι ο απαραίτητος προθάλαμος για να κινηθεί λιγάκι η οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο θα γίνουν και συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες στα δικαστήρια. Μην περιμένετε δηλαδή να δείτε την Ευελπίδων γεμάτη, όπως τη βλέπετε, αν τυχόν έχετε περάσει κάποια μέρα από εκεί.
να δείτε δηλαδή ασφαλιστικά μέτρα, τακτικές διαδικασίες, ποινικά δικαστήρια. Αυτά, κατά την άποψή μου, θα αργήσουν πάρα πολύ τα ποινικά να γίνουν. Δηλαδή, η σκέψη είναι, αν μπορέσουν να βρουν κάποιες δικασίμους να βάλουν μέσα στον Ιούλιο, από 1η μέχρι 15 Ιουλίου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι για να γίνει ένα ποινικό δικαστήριο θα πρέπει να ξαναεπιδοθούν οι κλήσεις. Έχουν κλειστεί, έχουν κλείσει τη Ευελπίδα τουλάχιστον από την 5η, 16η ή 15 Μαΐου. Γιατί είχα ένα δικαστήριο την Παρασκευή και δεν έγινε. Μαρτίου. Μαΐου είπα. Μαρτίου, συγγνώμη. Οπότε πάμε τώρα πάνω από ένα μήνα. 13 ή 14. Και έχουμε, 14 και... έχουμε και την. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ενδιαφέρει αυτή την περίοδο, αλλά για κάποιους είναι ουσία αποχή διαρκείας των δικαστικών επιμελητών, αν δεν κάνω λάθος, που καλά κρατεί. Οι δικαστικοί επιμελητές. Αντιδρούσαν γιατί μπήκανε, νομίζω, στα 800 ευρώ. Το βασικό του αίτημα, ο βασικό του φόβο που απέχουν είναι ότι δεν θέλουν να επιδίδουν κλήσεις, γιατί μπορεί να είναι και οι ίδιοι φορείς του κορονοϊού. Άρα είμαστε εκτεθειμένοι. Και εμείς και οι άνθρωποι στους οποίους επιδίδουμε. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι οι πρώτες δίκες εντός εισαγωγικών που θα δούμε στην Ευελπίδων θα είναι τα ασφαλιστικά μέτρα. Όπου εκεί θα γίνονται χωρίς διαδίκους, χωρίς την παρουσία διαδίκων. Δηλαδή, εσύ δεν θα μπορείς να πας με τον δικηγόρο σου, αλλά να πάει ο δικηγόρος στο δικαστήριο και ο δικηγόρος του Γιώργου να καταθέσουν τα σημειώματά τους, τις προτάσεις τους ή το δικό γραφό τους, και αυτό θα δικαστεί χωρίς την παρουσία σας. Άρα, στο λέω, θα πάει ο δικηγόρος μου με σένα που είσαι δικηγόρος. Ακριβώς. Μιλάμε για πολύ λίγες διαδικασίες. Συνενετικές προσημειώσεις, αναγκαστικές προσημειώσεις. Δικαστικές μεσεγγίσεις, πολύ λιγοστές διαδικασίες. Ποινικά δικαστήρια φαίνεται ότι θα έχουμε 1η με 15 Ιουλίου λίγα ή από 1η Σεπτέμβρη πια. Το δικαστικό έτος, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσει λίγο νωρίτερα, όχι στις 17-18 που το βλέπουμε, αλλά 1η Σεπτεμβρίου. Αν όλα πάνε καλά, ξαναλέω, και δεν έχουμε δεύτερο κύμα. Θυμίζω ότι είναι, τα δικαστήρια είναι περιοχή συγχρωτισμού. Μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για security έξω από κάθε δικαστήριο. Να μοιράζουν χαρτάκι και να λέει τώρα γίνεται το νούμερο 1, τώρα το νούμερο 2, περάστε τώρα το νούμερο 3. Όχι όλοι οι διάδικοι μέσα στην αίθουσα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Και σκεφτείτε το άνοιγμα των δικαστηρίων τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, εάν τυχόν έχουμε δεύτερο κύμα. Όσοι δεν γνωρίζουν την καθημερινότητα των δικαστηρίων, μπορούν να τους πει, αλλά όσοι γνωρίζουν. Αν Σπύρο, ξέρεις πολύ καλό ότι μέσα μπαίνουν καθημερινά 30.000 άνθρωποι. Πολλοί κόσμος, βέβαια. Ένα ασύλληπτη, αν το δεις τώρα. Είναι εγκαταστάσεις που δεν είναι και είναι παλαιωμένες. Και ήδη υπάρχουν γκρίνιες, μόνο να σας πω αυτό, ότι υπάρχουν ήδη γκρίνιες. Το αυτόφορο μπήκε πλεξιγκλάς μπροστά από την έδρα, σε δύο αυτόφορα, εκεί που δικάζουν οι δικαστές, προς τα συνάδελφα των δικαστών. Οι δικηγόροι ήδη γκρινιάζουν, γιατί του λένε: «Οκ, εσύ έβαλες πλεξιγκλάς μπροστά και προστατεύεσαι». Εγώ τι θα κάνω. Εγώ πώς θα προστατεύω. Τώρα οι δικηγόροι επιμορφώνονται για τα 600 ευρώ με το ελικίκου κίκου, πώς το λένε αυτό. Μια μέρα. Σοφία, θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ για τα βάουτσερ των δικηγόρων. Γιατί... Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, πολλές γκρίνιες. Τώρα να το βάλω να μαθαίνει word του δικηγόρου. Αλλά με τη βοήθειά σου θα το κατανοήσουμε και εμείς και τηλεθέτες ακόμα κάτι. Ίσως και αύριο το κάνουμε θέμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σουλάκη. Ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα το πρωί τον Τραμπ, ο οποίος λέει: «Εντάξει, λέει, πώς να μην πέσει το πετρέλαιο, αφού κανένας δεν παίρνει το αυτοκίνητό του». Με τον οποίο συνομιλεί ο κύριος Ασμάτογλου σε κάθε ευκαιρία. Χιούμορ κάνω, γιατί γνωρίζουμε τον κύριο Ασμάτογλου και είναι από τους ανθρώπους που μας βοηθάει πάντα να βελτιώσουμε και το ρεπορτάζ και να έχουμε και αξιόπιστα στοιχεία. Εντάξει, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ασμάτογλου. Γεια σας, κύριε Καναμέρο και κύριε Χαριτάτο. Τώρα, το εύλογο ερώτημα του απλού πολίτη, καταναλωτή, οδηγού, είναι ότι εφόσον είναι μηδέν το βαρέλι. Δεν είναι τώρα μηδέν, πήγε στα 0,56 μισό δολάριο το πρωί. Γιατί η βενζίνη ή το πετρέλαιο παραμένει στο 1 και. Σωστά. Διότι και μηδέν να πάει το βαρέλι, όπως πήγε βέβαια στο αμερικανικό αργό. Στο αργό. Και βέβαια εμείς, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο δεν έχει καμία σχέση με το Brent, το οποίο εμείς αγοράζουμε και διαμορφώνεται στην τιμή της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, εχθές, θα σας πω πληροφοριακά ότι έκλεισε στα 25,7 δολάρια το βαρέλι σε Brent. Έτσι και αυτή τη στιγμή καταγράφει μία μείωση της τάξης του 15%. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν θα πάει έτσι, θα κλείσει σήμερα με 22 δολάρια το βαρέλι. Είναι πολύ χαμηλή η τιμή, έστω για την τιμή του Brent, άσχετα εάν το αμερικανικό αργό είχε αρνητικό πρόσημο και κατέβηκε κάτω του μηδενός. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε άλλα παιχνίδια χρηματιστηριακά, αλλά εμείς που αγοράζουμε με Brent... Κύριε Ασμάτογλου, δεν είναι η οδηγή τόσο. Ναι. Είναι όλα τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο, δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Και σου λέει τελειώνει Απρίλιος, μήπως πέσει τιμή, φουλάρω εγώ τις δεξαμενές. Και προλάβω. Θα σας καλύψω απόλυτα. Ναι. Δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί. Ότι... Εντάξει,
ότι θα σας πω το εξής, ότι το brand που παίρνουμε εμείς, τις τιμές που παίρνουμε του brand, η τιμή αυτή έτσι διαμορφώνεται για την Νότια Ευρώπη. Άρα λοιπόν εμείς διαμορφώνονται οι τιμές για τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης με το πλάστικο Μεντιτερανέ. Άρα λοιπόν έχουμε άλλη τιμή με το αμερικανικό αργό. Πράγματι έπεσε το αμερικανικό αργό, αλλά θα πέσει και το brand. Σε κάθε περίπτωση θα πέσει 15%, θέλετε 20%. Μάλιστα. Εμείς αυτό το 20% που λένε οι καταναλωτές που θέλουμε να το δούμε, θα πρέπει να το δούμε στην τιμή, στην τιμή των πρατηρίων, στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Μάλιστα. Ποιο είναι η προφόρον τιμή από αυτό που βλέπουμε? Θα δούμε λοιπόν μία τιμή ενός καυσίμου και δανείζομαι την αμόλυβδη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα σας πω ότι θα τη δούμε στο 1 ευρώ και 35 λεπτά. Το 15% θα επηρεάσει, ξέρετε πόσο, τα 30 λεπτά. Άρα στα 30 λεπτά, στο 1 και 35, τα 30, γιατί είναι σταθερή, όλα λοιπόν τα υπόλοιπα στο 1,040 είναι φόρος και ΦΠΑ αυτού. Άρα λοιπόν θα δούμε τη μείωση αυτή στα 30 λεπτά. Ποια θα είναι τα 30 λεπτά με το 15%? Τα 5 λεπτά. Κύριε, άρα το 1 και 35 να το δούμε ένα 30. Θα τα πούμε και στις επόμενες μέρες, γιατί δεν ξέρω πού θα πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω αυτή η υπόθεση. Κύριε Χαριτάτο, αυτό που πρέπει να πάρει ο κόσμος τώρα είναι πετρέλαιο θέρμανση. Προλάβετε. Στις βενζίνες θα δούμε μικρές διαφορές. Αποθηκεύστε για να έχετε. Το πετρέλαιο θέρμανσης αξίζει τον κόπο να αγοράσουν για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα είναι ακριβότερο. Είστε ξεκάθαρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαλαντοπούλου. Πρόεδρε, να είστε καλά. Η μείωση στα πρατήρια. Αυτό είναι το βασικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον λοιπόν για το πετρέλαιο. Γεωργία Χαλκιά. Να την καλησπέρισουμε. Καλώς τη Γεωργία. Καλό μεσημέρι. Εσφουλάρι πετρέλαιο στο σπίτι, εντάξει. Νομίζω ότι έρχεται καλοκαίρι, οπότε δεν θα το χρειαστούμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Μπράβο. Πάμε να δούμε ένα θέμα που από χθες. Παρακαλώ, δώστε μας εικόνα για το θέμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, σε ακούμε, Γεωργία. Από χθες ειδικά μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να καλησπέρισουμε τη διατροφολόγο μας, την Πολίνα Γιαννιώτη. Καλησπέρα στην Πολίνα Γιαννιώτη. Με αφορμή τη χθεσινή ενημέρωση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόντρα στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, τέθηκε το ζήτημα της μεσογειακής διατροφής ως ασπίδα προστασίας για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και της υγείας μας. Οπότε σήμερα εμείς έχουμε κοντά μας την Πολίνα Γιαννιώτη για να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να πει ο καθηγητής, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Άστε, για να δούμε το απόσπασμα. Υπάρχει ένας περίφημος εθνικός διατροφικός οδηγός για ενήλικες, ο οποίος βασίζεται στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή, η οποία είναι εκδοχή της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, η οποία μιλάει για πολύ νερό, μιλάει για ποικιλία λαχανικών και φρούτων, για δημητριακά, ιδιαίτερα αυτά πενολικής άλυσης, γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά, περιορισμό της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και να επιλέγουμε τα άπαχα μέρη, τα θαλασσινά και τα ψάρια, όπως τα λιπαρά ψάρια και κατά προτίμηση τα μικρά, τα οποία προτιμούμε όταν τρώμε ψάρια, τη συχνή κατανάλωση οσπρίων, του ελαιόλαδου ως πρώτης επιλογής, του περιορισμού στην κατανάλωση ζάχαρης, αλατιού και προϊόντων που τα περιέχουν και φυσικά τη σωματική μας δραστηριότητα καθημερινά. Θέλω να σου πω, έπεσε αυτά τα λεπτά Δευτέρα του Πάσχα που κάναμε τις παρασπονδίες μας με τα κρέατα. Με την μπουκιά σας το πέμε. Οπότε μεσογειακή όχι, θέλουμε και μια διατροφή για να επανέλθουμε λίγο στην κανονικότητά μας. Έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε και μαζί μας την κυρία Γιαννιώτη, να τη ρωτήσουμε τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Τσιόδρας, τι πρέπει να κάνουμε στη διατροφή μας. Λοιπόν, η δεύτερη φορά που παρακολουθούμε τον καθηγητή κύριο Τσιόδρα να δίνει οδηγίες και να παροτρύνει τους πολίτες να ακολουθήσουν μια πιο υγιεινή διατροφή. Είναι πολύ σημαντικό, σε αυτήν την περίπτωση έκανε λεπτομερή αναφορά. Η διατροφή που περιέγραψε ανήκει στο μεσογειακό πλάνο διατροφής, το οποίο είναι άκρως παραδοσιακό και στηρίζεται στα δικά μας ελληνικά τρόφιμα. Τα τρόφιμα που περιέγραψε, που έχει βάση τη μεσογειακή διατροφή, είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, είναι τα όσπρια και τα ακατέργαστα δημητριακά, τα οποία αυθονούν στην χώρα μας. Πολύ σημαντικό είναι πως το κομμάτι της, το διατροφικό πρότυπο της μεσογειακής διατροφής αγκαλιάζει απόλυτα την καθημερινότητά μας, ανταποκρίνεται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και στηρίζεται στο τρίπτυχο ποικιλία, ισορροπία, δηλαδή πολλά τρόφιμα από όλες τις κατηγορίες, σε ισορροπία όμως και τηρώντας το μέτρο. Αν δηλαδή εφαρμόσουμε όλα αυτά, θα βγούμε κερδισμένοι.
ενημερωμένοι. Μας έδωσε έτσι την αφορμή να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία της περίοδου, του χρόνου που έχουμε και να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Το είχε αναφέρει και στις πρώτες του δηλώσεις, στις αρχές του, μόλις άρχισε ο εγκλισμός. Ωστόσο, επειδή φάνηκε πως οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων έχουν επηρεαστεί από τον εγκλισμό, από την καραντίνα, νομίζω πως γι' αυτό και πήρε στην διαδικασία να κάνουμε μια διαφορά. Πάμε παρακαλώ. Στο ψητό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ψητό το φάγαμε το Σαββατοκύριακο πάλι, ρε φίλε. Πάμε στο ψητό. Πείτε μας λεπτομέρειες, παρακαλώ. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες είναι ότι εκλέγουμε τρόφιμα από αυτά που αναφέραμε. Τρόφιμα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τα φρούτα μας, τα λαχανικά. Ξέρεις ότι η κυρία Γιγιώτη με έχει βοηθήσει στο παρελθόν να χάσω άπειρα κιλά, να ξέρεις. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη δικαιότητα και την εμπιστεύουμε πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν ήταν αρκετά πιστική, φαίνεται. Όχι, τα είχε καταφέρει ένα διάστημα, να το πούμε αυτό. Μια χαρά. Τι αποφεύγουμε, αποφεύγουμε. Λοιπόν, επιλέγουμε τα λαχανικά. Επιλέγουμε σε υψηλή κατανάλωση φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ακατέργαστα δημητριακά, δηλαδή προϊόντα ολικής άλεσης, σε μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικά με λίγα λιπαρά, χαμηλών λιπαρών, γάλα, γιαούρτι και τα τυροκομικά μας. Επιλέγουμε ψάρια, όπως μικρότερα ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά και πολύ οικονομικά και για όλα τα οικονομικά. Βαλάδι. Για όλα τα νοικοκυριά, ακριβώς. Επιλέγουμε λευκό κρέας. Επιλέγουμε σε μικρότερη συχνότητα το κόκκινο κρέας και εκεί επιλέγουμε την άπαχη εκδοχή. Το αφαιρούμε δηλαδή το ορατό λίπος. Πολύ προσοχή στο επεξεργασμένο κρέας, το οποίο έχει συσχετιστεί με διάφορες μορφές καρκίνου. Και προσοχή στην περιεκτικότητα των λιπαρών. Επιλέγουμε καλά λιπαρά. Το ελαιόλαδο είναι η ιδανική επιλογή που μας παρέχει πολύ ακόριστα και μονοκόριστα λιπαρά, όπως και η ξηρή καρπή. Πολύ καλές επιλογές για την καθημερινότητα. Προσοχή στις κρυφές πηγές αλατιού και νατρίου, τα οποία και ζάχαρης, τα οποία αποδυναμώνουν την υγεία μας και δεν μας βοηθούν. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί το έχω ανάγκη, δηλαδή. Τώρα τη βρήκα, δεν την ξαναβρω. Και οι δύο το έχουμε ανάγκη. Η Γεωργία είναι αδύνατη τώρα. Τι πρόβλημα να έχει. Έχω κάνει καταχρήσεις. Ναι, έχω κάνει καταχρήσεις 3 μέρες. Θα προσπαθήσω να έχω μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά θέλω να κάνω μια αποτοξίνωση. Για μία μέρα, χωρίς στέρηση. Να τρώω στα φύλλα, να φάω 2 μήλα. Πείτε μας κάτι έτσι, σαν συμβουλή. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι το 2 μέτρα τύπωση, να φάω στα φύλλα. Να τις τσάπλασε. Λίγο να έρθουμε στα ίσια. Νομίζω ότι αυτή τη δίαιτα έκανες και εσύ κάποτε. Μόνο στα φύλλα. Με τα σταφύλια το έχει κάνει και ο Σταφύλλας. Γεωργία Χαρκιά Ρουφιανάκη. Κριτικοπούλα. Πολύ σημαντικό είναι πως και για να μην επηρεαστεί και ο κόσμος, η αποτοξίνωση δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μία ημέρα και λέγοντας αποτοξίνωση δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση σε μονοφαγία ή σε μεγάλο αποκλεισμό μεγάλων ομάδων τροφίμων. Όχι μονοφαγία λοιπόν, εντάξει. Όχι μονοφαγία, επιλέγουμε τη μεσογειακή διατροφή που μας βοηθά στο να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας και δεν μπορούμε να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό σε μία μέρα. Αυτό πρέπει να γίνει τρόπο ζωής, να το καθιερώσουμε και οι μέρες που θα κάνουμε έτσι, αλλά δεν μου λέει, θα έχουμε free day, να είναι λίγες μέρες. Καλά, θα φάω το βράδυ ένα μήλο. Ο κύριος Σιόντρος χθες είπε να γυμναζόμαστε, όπως γνωρίζουμε. Μπορούμε να γυμναστούμε με άδειο στομάχι, ενώ ωφελούμαστε από αυτό όχι. Περισσότερο. Όχι, έρευνες, μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν αποδεικνύουν πως η παραταμένη άσκηση μετά από μενιστικό στομάχι, δηλαδή το πρωί συνήθως, έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αφήστε που για κάποιες ομάδες ανθρώπων μπορεί να αποβεί και να τους φέρει πιο έντονη αδυναμία. Ωραία. Γεωργία Χαλκιάκη, προσκεκλημένη της η κυρία Γιαννούτα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε, κυρίες μου. Να είστε καλά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το τηρούμε απλώς, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το βασικό. Καλησπέρα στην όμορφη που το λέμε, είδα την φιλόξενη. Πάμε λοιπόν, μπείτε στην κλήρωση για ένα κινητό το iPhone. Το Apple 11, έτσι. Το βλέπετε τώρα, το iPhone 11. Apple iPhone 11. Με τρομερά χαρακτηριστικά. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο ή στέλνετε ένα SMS γράφοντας open, αφήνοντας κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999 για να είστε οι τυχεροί ή τυχερός για αυτό το καταπληκτικό τηλέφωνο, πραγματικό γραφείο ολόκληρο, έτσι. Βέβαια, μπορείτε να είστε οι τυχεροί, τυχεροί για το Jeep Renegade 1000 κυβικών, αξίας 19.000 ευρώ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι. Ότι η καλύτερη πρόταση, ένα νέο μοντέλο στην αγορά του αυτοκινήτου για τις διαδρομές σας. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Βεβαίως. Φίλιππος Πλιάτσικας εδώ, απευθεία σύνδεση με το Κρανίδι. Ζωντανή εκπομπή μέχρι τις 5. Τα πάντα εδώ.
Πάμε γρήγορα στο Κρανίδι, στην Ερμιονίδα. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Χαρδαλιάς έξω από τη δομή των μεταναστών. Η μαζικότητα των κρουσμάτων, τα 150 μαζεμένα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Κοιτάξτε, προφανώς μας προβλημάτισε, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι και 150 συμπτωματικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο κρούσματα που είχαμε ήταν μάλιστα και από συγκεκριμένο κύκλο και διαφορετικό κύκλο από τον κύκλο που δημιούργησε τα 150. Σε κάθε περίπτωση, εξετάζουμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, πάντα σε συνεννόηση με τους επιστήμονές μας, γιατί αυτοί δίνουν την κατεύθυνση, αυτοί δίνουν την διάσταση που χρειάζεται σε σχέση με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταστάσεων. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Πρέπει να παραμείνουμε όλοι ψύχρεμοι, νυφάλοι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Εφόσον ακολουθήσουμε τις οδηγίες, σε 14 μέρες και ο Άθος ο Φιάλτης θα τον έχουμε προσπεράσει και η όμορφη αυτή περιοχή θα βρει πάλι την κανονικότητά της. Κύριε Υπουργέ, ήταν ανοιχτή η δομή και μπαινόβγαιναν οι άνθρωποι, ψώνιζαν κλπ. Μήπως πριν τη Μεγάλη Πέμπτη είχαν πραγματικά θέμα? Θα είναι δύσκολη η χνηλάτιση. Η χνηλάτιση έχει προχωρήσει και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Οι χνηλατίσεις γίνονται σε πρώτο χρόνο. Όταν υπάρχει κρούσμα, αμέσως μέσα στα πρώτα 24 ώρες προχωράμε. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι χνηλατήσεις, επειδή αφορούν προσωπικά δεδομένα, δεν γίνονται με δημόσιες αναφορές. Οι χνηλατήσεις γίνονται βάσει ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Ευθύνη δική μας είναι αυτό το πρωτόκολλο να το τηρήσουμε. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα μηχανισμό σαν χώρα, όπου είναι σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Το σύστημα χνηλάτησής μας και το σύστημα της καραντίνας που έχουμε, η πλατφόρμα αυτή που αφορά 28.000 πολίτες, είναι μοναδικό και μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι πέρα από τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν την ώρα που πάρθηκαν, υπάρχει ένας μηχανισμός, το ίδιο το κράτος είναι εδώ, για να μπορεί να δουλέψει στο να μπορεί να διασφαλίσει τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή. Αξία έχει να συμφωνήσουμε ότι πέρα από την διάσταση προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν, ότι όλα λειτουργούν βάσει πρωτοκόλλου. Δεν πάμε σε προληπτικούς ελέγχους. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, παρεμβαίνουμε ακαριαία. Αυτό κάναμε και στην περιοχή, αυτό κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ίσως να έχουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Παραμένουμε σε εγρήγορση, παραμένουμε σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει εφησυχασμός και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντως υπάρχει διαχωρισμός όσων φιλοξενούνται μέσα στο ξενοδοχείο, αφού μας είπατε. Γίνεται εντός της δομής, και γιατί έχουμε οικογένειες. Εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες κάποιους έχουν αρνητικούς, κάποιους έχουν θετικούς. Ο διαχωρισμός γίνεται μέσα στη δομή. Οι ευπαθείς ομάδες αυτή τη στιγμή τους καταχωρούμε και υπάρχει ένα ζήτημα. Οι ευπαθείς και αρνητικοί, εφόσον το επιθυμούν και εκείνοι, παρόλο που είναι όλοι ασυμπτωματικοί, μήπως μεταφερθούν. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε βήμα-βήμα βάσει των πρωτοκόλων τα οποία μας θέτουν και οι επιστήμονες και τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούμε εμείς επιχειρησιακά. Είναι και πολλά παιδιά. Είναι πάρα πολλά παιδιά, ναι. Υπουργέ, αυτό το περιστατικό μας τραβάει λίγο πίσω στην όλη συζήτηση που ξεκίνησε για τη χαλάρωση των μέτρων και σήμερα πάλι το πρωί το ίδιο μας λέγατε. Εγώ δεν λέω, δεν έχω μιλήσει για χαλάρωση μέτρων ή οτιδήποτε. Λέω ότι μέχρι τις 27 Απριλίου όλα τα μέτρα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο. Αυτό επιμένω. Προφανώς η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, όπως κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να κάνει, σε σχέση με τα στάδια αποκλιμάκωσης. Αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το καταλάβουμε σε όλη την Ελλάδα, ότι μέχρι τις 27 Απριλίου θα πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα. Μένουμε όλοι σπίτι. Είναι το κλειδί για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους. Εφόσον το εφαρμόσουμε και μέχρι τώρα συντριπτικά ο ελληνικός λαός το εφαρμόζει, νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το γεγονός εδώ πέρα στην περιοχή το αντιμετωπίζουμε ως υπερτοπικής σημασίας και γι' αυτό θα δείτε ότι αφορά μια συγκεκριμένη δομή, δεν αφορά σε διασπορά μέσα στην κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, Περιφερειάρχη ή ο Δήμαρχος αν θέλει να μας πει. Πλάτε πιο δωλείο. Σας αφήνω εγώ λιγάκι. Το χαρακτήρισε υπερτοπική σημασία γεγονός αυτό που συμβαίνει τώρα στο Κρανίδι. Είναι ακολουθεί και ο Περιφερειάρχης, αλλά να πούμε ότι. Ας εμπιστεύσουμε παρακαλώ πάρα πολύ, φίλοι μας. Την αισιοδοξία του εκφράζει ο Περιφερειάρχης. Ο άνθρωπος όσο μπορεί. Αυτό που δεν ξέραμε και είναι το νεότερο είναι ότι αυτοί οι 151 άνθρωποι που διαγνώστηκαν με τον κορονοϊό. Ασυμπτωματικοί. Δεν είχαν πυρετό. Και λες πόσο ύπουλος είναι αυτός ο άρρωτος εχθρός ο κορονοϊός. Και επειδή ερωτήθηκε ο κύριος Χαρδαλιάς για το θέμα της χνηλάτσης και είπε ότι η χνηλάτση έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Δηλαδή ξέρουν και οι 151 που κινήθηκαν. Δώστε μας παρακαλώ τον κύριο Σίψα. Διάστημα. Αφού είναι έτοιμος και διαθέσιμος ο καθηγητής μας, μην χρειάζεται να τον προσθέσουμε. Καλησπέρα, κύριε Σίψα, καθηγητής συνωξιολογίας. Τώρα ερωτήθηκε από τους συναδέλφους. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια που λέμε. Σε αυτά που είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, κύριε καθηγητά. Η ιστορία των 150 σε μια μέρα, εκεί που λέγαμε 15-20 την ημέρα, δείχνει ότι έχουμε υποκαταμέτρηση των κρουσμάτων, κύριε καθηγητά.
Όχι, αυτές είναι λεγόμενες αιστείες υπερμετάδοσης, οι οποίες δεν αντανακλούν την διασπορά του ιού στον πληθυσμό. Οι αιστείες υπερμετάδοσης είναι περιοχές όπου βρίσκονται μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι, συγχρονίζονται, είναι ένας πολύ κοντά στον άλλον και μπαίνουν συνέχεια μαζί. Τέτοιες είναι τα γεροκομεία, είναι οι δομές των μεταναστών, είναι ενδεχομένως τα κουραζερόπηλα, οι στρατόρες, οτιδήποτε άλλο. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχω μια αιστεία υπερμετάδοσης, η οποία αναμένεται στην πανδημία και δεν αντανακλά αυτό που γίνεται στην κοινότητα. Επομένως, είναι μια πηγή ανησυχίας, αλλά όχι όμως. Δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον έλεγχο. Κύριε καθηγητά, επειδή δεν είναι σκοπός μας να ανησυχήσουμε κανέναν ή να τρομοκρατήσουμε, αλλά να προβληματιστούμε και λίγο να κάνουμε και λίγο τις δεύτερες σκέψεις που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας όσοι μπαίνουμε σε αυτή την καθημερινή ενημέρωση. Έχουμε 151 έως τώρα κρούσματα ασυμπτωματικών συνανθρώπων μας από πρόσωπα που τους μεταδόθηκε ο ιός, που και αυτοί ήταν ασυμπτωματικοί. Αυτή η εικόνα είναι και μια εικόνα που μπορεί να τη συναντήσει οπουδήποτε έξω. Δεν αφορά μόνο τον Κρανίδη, την Ερμιονίδα. Θα μπορούσε να είναι, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, σε οποιοδήποτε σημείο. Γιατί πολλοί φίλοι μας θα σπεύσουν ή και οι δημοσιογράφοι να τοποθετήσουν ως μεμονωμένη περίπτωση τον Κρανίδη, την Ερμιονίδα και να πούνε όλοι οι άλλοι δεν ανησυχούμε. Ναι, ήταν, αλλά εκεί, τρώνε στο ίδιο συσίτιο. Σε ένα χώρο συγχρονισμού γι' αυτό. Ένα χώρο συγχρονισμού είναι και η παρέα που μαζεύονται τα 20 άτομα σε ένα σπίτι. Ή μαζεύονται 25-30 άτομα στο ίδιο πάρκο για να περάσουν ωραία πίνοντας τις μπύρες τους και τρώγοντας το σάντουιτς ή το σουβλάκι της ημέρας και δεν βαριέσαι, αυτά τα μέτρα δεν μας αγγίζουν. Είναι υπερβολική η σκέψη μου. Είναι λίγο υπερβολική γιατί στο πάρκο δεν είμαστε 24 ώρες μαζί το 24ωρο. Μετά και αυτό λέτε. Σε μία τομή φιλοξενίας, ούτε σε ένα γυροκομείο. Άρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη ανησυχία. Όμως αυτό μας υπενθυμίζει κάτι. Μας υπενθυμίζει ότι ο ιός είναι εδώ, ότι δεν έχουμε τελειώσει τόσο εύκολα. Και ότι μας επιθυμίζει ακόμα ότι μέχρι τις 27 Απριλίου υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούμε. Κύριε καθηγητά, για την απώλεια του 35χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη, πατέρα μικρό παιδιού, μια δραματική περίπτωση πραγματικά, υπήρξε μια ανακοίνωση του ΕΟΔΗ που μιλάει για έντονη αυτοανοσία. Υπάρχει τέτοιο σύνδρομο που μπορεί ένας νέος άνθρωπος, ακριβώς λόγω της δύναμης του οργανισμού του, να καταρρεύσει από τον κορονοϊό? Υπάρχουν δύο τουλάχιστον τρόποι με τους οποίους σκοτώνει ο κοροναϊός. Ένας είναι να προσβάλλει πολλά σημαντικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, λογά τους πνεύμονες, την καρδιά, τον εγκέφαλο και το καρτσής. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια έντονη αντίδραση του οργανισμού, μια έντονη φλεγμονώδης αντίδραση, ιδιαίτερα στα πνευμόνια. Οπότε τα πνευμόνια μας σειραίουν εκεί η λευκά αιμοσφαίρια, παζεύονται φλεγμονώδη υγρά και άλλα υγρά, τα πνευμόνια μας γεμίζουν νερό και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Άρα λοιπόν ενδεχομένως τα νεότερα άτομα, αυτό το οποίο τελικά οδηγεί σε αναπνευστική αναπάρκεια, διασωλήνωση και εντολή στο θάνατο, είναι ενδεχομένως αυτή η έντονη φλεγμονώδης απάντηση του οργανισμού μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πολλές φορές δίνουμε κάποια φάρμακα τα οποία είναι αντιφλεγμονώδη και αναστέλουν αυτές τις ουσίες τις οποίες κάνουν φλεγμονή στον πνεύμονα. Ξέρετε, μένουμε στην περίπτωση του 35χρονου, γιατί τουλάχιστον οι μέρες που έχουμε δεν είναι ότι είναι πολλοί, είναι αρκετοί όμως οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας, δηλαδή όχι 35, 45, 50, 55, που είτε βρίσκονται σε εντατικές, στη διασωληνωμένη, είτε είναι ως βαριά περιστατικά. Φτάνουν στο νοσοκομείο. Και αυτό πάντα μας ξενίζει, γιατί η κυρίαρχη τάση άποψη είναι ότι όσο μεγαλύτερη ηλικία, 60 και συν, τόσο βαρύτερα περιστατικά ή μεγαλύτερο ο κίνδυνος. Βλέπουμε όμως ότι η πραγματικότητα έρχεται και μας διαψεύδει ή τουλάχιστον μας ανησυχεί ως ένα σημείο. Κοιτάξτε, αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία τραβούν πάνω στη δημοσιότητα, αλλά όμως δεν είναι ο κανόνας. Οι μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Κίνα και στην Ιταλία, μας δείχνουν ότι σε άτομα κάτω των 40 ετών η πιθανότητα θανάτου είναι 0,2%, δηλαδή 2 της χιλίας, πραγματικά πολύ μικρό. Και μια άλλη μελέτη από την Αμερική μας λέει ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι κάτω των 60 και δεν έχει συνοσηρότητες, περισσότερο κινδυνεύει από τροχαίο παρά τον κοροναϊό. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει τη δραματικότητα του θανάτου νέων ανθρώπων. Είναι σίγουρο αυτό. Και επίσης, μας υπενθυμίζει ότι κανένας δεν είναι άτρωτος. Παρ' όλα αυτά, στατιστικά, ο κίνδυνος θανάτου είναι πολύ μικρός για νέα άτομα χωρίς συνοσηρότητες. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να σας ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι: έκαναν οι Κινέζοι στην πόλη Γκουάνγκσου μία μελέτη σε ένα εστιατόριο, ξεκίνησε, για το πώς μπορεί να μεταδώσει τον ιό το κλιματιστικό, το air condition. Και μάλιστα ανακοινώθηκε από τη Washington Post αυτή η μελέτη και οι Αμερικανοί συνάδελφοί σας λένε ότι όντως είναι κάτι που το οποίο εξετάζουμε. Ο καιρός βέβαια ακόμα δεν είναι πολύ ζεστός,
αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θερμαίνονται με τα κλιματιστικά ή σίγουρα τα χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πολύ τους επόμενους μήνες. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε απρόσκοπτα τα κλιματιστικά όπως πριν ή υπάρχει θέμα? Αυτό που είπε η μελέτη είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν στο ρεύμα του air condition, δηλαδή τα τρία τραπέζια στο εστιατόριο, συγκεκριμένα στο εστιατόριο που ήταν στο ρεύμα που δημιουργούσε το air condition, πουλήσαν με την έννοια ότι το ρεύμα παρέστατα τα σταγονίδια από το ένα τραπέζι στο άλλο. Αντίθετα, το ατύχημα έγινε στον πρώτο όρφο του εστιατορίου, αλλά στον πέμπτο ή στον τρίτο ή στον τέταρτο όρφο δεν έπεσε κανένα κρούσμα, που σημαίνει ότι δεν μεταδόθηκε μέσα από εσωτερικά μέσω air condition ο ιός, αλλά από το ρεύμα. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία επίσημη. Α, δεν είναι το μηχάνημα. Είναι το κύμα του αέρα που δημιούργησε. Είναι η ρηπή εισαγωγικά αέρα που έχει μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση του ρεύματος είναι αυτή η οποία αμόγινε τα επόμενα δύο τραπέζια μόνο στον όροφο αυτόν, όχι στο όλο το υπόλοιπο εστιατόριο, στους υπόλοιπους ορόφους. Την έχετε υπόψη σας, λοιπόν. Αυτό λοιπόν μας δείχνει κυρίως ότι μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα καλό εξαερισμό και ανοιχτά παράθυρα στην Ελλάδα που μπορούμε να το έχουμε, γιατί αυτό δεν είναι εφικτό σε πολλές άλλες χώρες και αυτό είναι το καλύτερο τρόπος για να αποφεύγουμε αυτά τα ρεύματα και τη διασπορά. Βοηθήστε μας να καταλάβω λίγο τι θα γίνει ή τι αναμένετε ή τι σκέψη έχετε ως επιστημονική ομάδα με τις μάσκες πλέον στην καθημερινότητά μας, είτε στο χώρο εργασίας, είτε σε χώρο που υπάρχει συγχρονισμός, είτε οπουδήποτε στην καθημερινότητά μας χρειαστεί να μετακινηθούμε. Αυτή τη στιγμή οι οδηγίες που έχουμε είναι διαφορετικές, αλλά θα αλλάξουν μόλις αρχίσουν να έρθουν τα μέτρα. Ο κυριότερος λόγος χρησιμοποίησης της μάσκας θα είναι όταν μπαίνουμε σε χώρους που υπάρχει συγχωρητισμός και αφορά κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρώτον και δεύτερον καταστήματα όπου υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι χώροι στους οποίους θα χρησιμοποιούμε τις μάσκες. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι, περιλαμβάνονται και οι χώροι εργασίας και οι χώροι αναψυχής, πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει απόσταση, γιατί θα σας υπενθυμίζω ότι η μάσκα είναι συμπληρωματική. Το κύριο μέτρο είναι η απόσταση, πάνω από 2 μέτρα και να απογειμένουμε τα χέρια μας. Είναι τα δύο κύρια μέτρα αποφυγής διασποράς και τα συμπληρώνει αυτά η μάσκα όταν είμαστε σε έναν χώρο με πολύ κόσμο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για τη σύντομη αλλά πολύ ουσιαστική παρέμβαση και παρουσία σας στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απλά, σύντομα, ξεκάθαρα. Έτσι. Να είστε καλά, και να κρατήσουμε αυτό ότι. Γιατί πάντα οι αριθμοί δημιουργούν εντυπώσεις. Αυτά τα 150 κρούσματα, εφόσον είναι περιορισμένα μέσα στη δομή αυτή στην Ερμιονίδα, μπορεί και να μην επηρεάζουν την καμπύλη και την καλή πορεία που έχουμε μέχρι τώρα. Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων. Ο αγαπητός Γιάννης Χαραμίδης. Γιάννης Χαραμίδης. Θρίλερ. Θρίλερ. Και άλλο. Θρίλερ, ναι. Η πορεία και η εξέλιξη της υγείας του Κιμ Τζονγκούν, του ηγέτη της Βορείου Κορέας, έχει εξελιχθεί σε θρίλερ. Το CNN δεν έχει κορονοϊό. Ήταν ένα κομμάτι του θρίλερ, ένα κομμάτι αυτών των περίεργων κομματιών που έρχονται να συνθέσουν ή να αποσυνθέσουν μια εικόνα για τον αμφιλεγόμενο ηγέτη της Βορείου Κορέας. 36 ετών σε ηλικία, βεβαρημένο όμως. Ιατρικό, ιστορικό, βαρύς καπνιστής, υπέρβαρος. Βέβαια. Για χρόνια λάτρης του ελβετικού τυριού. Επίσης, οι αρτηρίες του φαίνεται να μην ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τι αναφέρουν τα διεθνή μέσα, το CNN. Μπορεί να υπακούσουν όλοι σε έναν επιθετικό χαρακτήρα ή στιγμό, αλλά όχι οι αρτηρίες. Οι αρτηρίες σίγουρα βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν κάποιο θέμα. Τι αναφέρουν τα διεθνή μέσα, το CNN. Το CNN επικαλείται διπλωματική πηγή, ανώτατη διπλωματική πηγή, την οποία φυσικά και δεν κατονομάζει, σύμφωνα με την οποία έχουν δοθεί πληροφορίες στην Ουάσιγκτον που θέλουν τον Κιμ Τζονγκούν να έχει υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, να έχει περάσει μια διαδικασία εγχείρησης και συγκεκριμένα, αναφέρει το CNN, η ζωή του να διατρέχει σημαντικότατο κίνδυνο. Εντάξει, έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις των ΗΠΑ. Εξαιρετικά. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ατάκα του Τραμπ σε δύο συναντήσεις. Τα έχουν βρει. Που έχει πει αυτολεξή. Γιατί πριν ακούγαμε διάφορες ειδήσεις λίγο περίεργες. Αυτολεξή έχει πει: έχουμε ερωτευθεί ένας τον άλλον ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Κιμ Τζονγκούν. Μάλιστα. Το ζητούμενο ποιο είναι? Η Βόρεια Κορέα είναι μια μαύρη τρύπα όσον αφορά την ενημέρωση. Δεν υπάρχει απολύτως καμία επιβεβαίωση ή διάψευση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι η Νότια Κορέα, δηλαδή ο πυλώνας ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στη Βόρεια Κορέα, η χώρα που εφάπτεται της Βορείου Κορέας, αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα, ήταν σε εμφύλιο μέχρι να διχαστεί η Κορεατική Χερσόνησος. Μάλιστα. Και είναι η πηγή αξιόπιστης ενημέρωσης, δεν αναφέρει το παραμικρό αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας του. Εσχάτως στα social media βρέθηκε μία ενημέρωση ότι ο Κιμ Τζονγκούν έχει χάσει τη ζωή του. Τίποτα από όλο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχουμε κάτι νεότερο για τον κύριο Τζόνσον. Ο κύριος Τζόνσον φαίνεται ότι μετά το χτύπημα, μετά την εντατική, μετά το χτύπημα, μετά από. Η γενέθλια της Βασίλισσας αποκλείεται. Δεν ξέρω. Τα γενέθλια της Βασίλισσας καταρχήν είναι σε κλειστό κύκλο. Η Βασίλισσα, βάσει πρωτοκόλλου από την αρχή της πανδημίας, μετά την έξαρση από τον Κάρολο, βρίσκεται απομονωμένη. Η Βασίλισσα
έχει ακυρώσει όλες τις. Ενώ πριν σου λατσάριζε, δεν ξέρω. Είναι πολύ μεγάλες. Είναι πολύ στενές οι επαφές της Βασίλισσας με τρίτους. Στον θεσμό και στον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ στενές οι επαφές της Βασίλισσας με τρίτους. Ο Μπόρις Τζόνσον λοιπόν φαίνεται να έχει μεταφέρει στους επιτελείς του ότι δεν ανοίγουμε άναρχα τη χώρα. Μπορεί να μην την κλείναμε, αλλά δεν την ανοίγουμε άναρχα τη χώρα. Φοβόμαστε για ένα δεύτερο κύμα του ιού. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Φαίνεται ότι του έδωσε ένα πολύ γερό μάθημα ο κορονοϊός και οι ώρες που πέρασε η αγωνία στην εντατική του NHS. Μέχρι να δούμε εάν θα ακολουθηθεί. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Γιάννη Καραμίδη, την πολύπλευρη προσέγγιση των αυτές τις ενδιαφέρουσες. Σε λίγο αυγείτε, σε λίγο απαντάς τα ερωτήματά σας. Φίλιππος Πλιάτσικας, όμως έχουμε το κινητό το οποίο κληρώνει, έτσι. Βεβαίως. Να τα λέμε και αυτά. Το iPhone 11. Μαύρου χρώματος, με τρομερές κάμερες, μεγάλη οθόνη, τεράστια μπαταρία, ένα πραγματικά επαγγελματικό κινητό. Πώς το διεκδικείτε? Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνω το όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, ή στέλνετε SMS γράφοντας open, αφήνοντας κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας στο 14999, βλέπετε τις χρεώσεις 314 και 299. Ακριβώς το ίδιο θα κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση για το Jeep Renegade 1000 κυβικών αξίας 19.000 ευρώ. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά περίπου. 3. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, Φίλιππε. Φίλιππος Πλιάτσικας. Καλός αγαπημένος φίλος και των τηλεθεατών και της δικής μας παρέας εδώ στο Open Ελλάδα. Τι γίνεται, διασκεδάζεις τον εγκλισμό και τον κάνεις και μελωδίες? Είπαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας, να διασκεδάσουμε λίγο, να χαμογελάσουμε με τον εαυτό μας, να αυτοσαρκαστούμε. Να πούμε και κάποια πράγματα λίγο πιο δύσκολα ίσως, που κάποιους προβληματισμούς, κάποιους φόβους που όλοι αυτή την περίοδο μοιραζόμαστε. Και φτιάχνουμε ένα άλμπουμ έτσι με τραγούδια καραντίνας, όπως τα έχουμε ονομάσει. Ξέρεις κάτι, Φίλιππε, επειδή το συζητάγαμε και πριν μέρες, γιατί αποτέλεσε το συγκεκριμένο τραγούδι σου. Η μουσική στίχη είναι δική σου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Αποτέλεσε και μια εισαγωγή στην εκπομπή μας, με τα πλάνα που είδες και μόλις τώρα. Φτιάξαμε ένα βίντεο κλιπ με τη βοήθεια καλού συνεργού του Δημήτρη Μαθωράκη. Λέμε ότι με τον πιο εύπεπτο τρόπο αυτή η στίχη δείχνουν μια πραγματικότητα στη σκέψη και στην ψυχή μας, που έχει να κάνει και με υπομονή, αλλά και με καταμέτρηση και συμπεριφορών αντοχών. Και αντοχών, ναι, και αποφάσεων. Όλα τα μετράμε, όλα τα αποθηκεύουμε, τίποτα δεν πάει χαμένο και θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε ένα μικρό δικό μας απολογισμό και ατομικά αλλά και ως παρέα. Κάπως έτσι. Καταρχάς ήταν πολύ συγκινητικό το βίντεο που φτιάξατε. Το είχα δει και ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την περίοδο, όπως λέει και κάποιος στίχος μέσα σε αυτό το κομματάκι που έχουμε φτιάξει, να κλείστε μας μέσα, να μας αξίζει το χειροκρότημα. Θεωρώ ότι η κοινωνία μας, η μικρή αυτή κοινωνία μας, η ελληνική, σίγουρα εμένα τουλάχιστον με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί της αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα.
Έδειξε αλληλεγγύη, έδειξε ενσυναίσθηση, έδειξε νιάξιμο για τον άλλον. Όσο ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον στη δικιά μου ζωή, δεν θυμάμαι άλλη φορά οι άνθρωποι να νοιάζονται τόσο πολύ για το διπλανό τους και όχι μόνο για τους ίδιους. Στο παρόν, λοιπόν, αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στη κοινωνία μας, στους ανθρώπους γύρω μας, στα πιτσιρίκια που είναι 1,5 μήνα τώρα και κάθονται μέσα και νοιάζονται με έναν τρόπο πολύ πειθαρχημένα. Πιο πειθαρχημένα και από αυτούς που έχουν πρόβλημα, δηλαδή. Και έτσι και σε αυτό το τραγουδάκι προσπαθήσαμε να ταιριάξουμε αυτό το χειροκρότημα του τώρα με κάποιους προβληματισμούς για το παρελθόν και κάποιους φόβους για το μέλλον. Για όλο αυτό το βάρος που οι λαοί σε παγκόσμιο επίπεδο σηκώνουν, τουλάχιστον στη χώρα μας με μοναδικό τρόπο, σε σχέση με τις δεκαετίες που πήγαν μάλλον χαμένες για να μην σηκώσουν οι λαοί τόσο μεγάλο βάρος. Φιλιππέ, λέει ένα στίχο σου, κλείστε μας μέσα να μην κολλήσουμε, να δούμε ειδήσεις και να κολλήσουμε. Τα έχουμε κάνει πάλι θάλασσα εμείς οι δημοσιογράφοι, έστω και αν η γενίκευση περικλεί πάντα ένα ποσοστό ανακρίβειας. Εγώ νομίζω, καλά πήγε, ναι, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση κανένας δεν τα έκανε θάλασσα. Είναι μια φάση που όλοι από λίγο έως πολύ δείξαμε το καλύτερο μέρος του εαυτού μας, βγάλαμε το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας προς τα έξω, και αυτό εμπερικλεί και τους δημοσιογράφους. Ο φόβος μου σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μόνο ότι αυτή την αυτοεκπληρούμενη μέθη, όπως έγραφε και ένας Γάλλος διανοούμενος τις τελευταίες μέρες, που μπαίνουν σε μια διαδικασία πολλές φορές να δημιουργήσουν ένα ιστορικό γεγονός, αισθάνονται ότι έχουν τη δύναμη και θέλουν να δημιουργήσουν ένα ιστορικό γεγονός για δικούς τους λόγους, αυτός είναι ένας φόβος μου για το αύριο εμένα, όχι για τώρα. Τώρα νομίζω ότι αυτό που συνέβη ήταν κάτι πρωτόγνωρο, μας βρήκε κάτι που δεν το ξέρουμε, και ευτυχώς ακούσαμε αυτούς που ξέρουν και μπήκαμε όλοι στη διαδικασία να πειθαρχήσουμε σε σχέση με αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Η επόμενη μέρα θέλει μια ακόμα μεγαλύτερη ψυχραιμία και μια ακόμα μεγαλύτερη αγάπη. Και αυτό το χειροκρότημα για τον κόσμο, που το αξίζει ο κόσμος και το αξίζουν και οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, θα πρέπει να γίνει και εμπράκτος αργότερα από τις ίδιες κυβερνήσεις των χωρών για τους λαούς τους, για αυτό που θα τραβήξουν μετά, για τα προβλήματα που θα βγουν. Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μια κατανόηση και μια αλληλεγγύη. Φίλιππε, πάντα σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα και λέμε για κάποιοι θα πρέπει να αντέξουν τη φτώχεια, κάποιοι θα πρέπει να μην αντέξουν τις υποσχέσεις. Δεν ξέρω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Κανείς δεν το ξέρει. Ποια είναι αυτή η αυτοεκπληρούμενη μέθη που βλέπεις εσύ να παθαίνουμε εμείς? Ο τύπος. Νομίζω ότι πολλές φορές στην αναζήτηση μιας ιστορικής αλήθειας, ενός ιστορικού γεγονότος, ναι, που διαχωρίζει το πριν και το μετά κατακλυσμιαία και πολύ έντονα, στην αναζήτηση αυτή την εναγώνια, κάποιες φορές όλοι μας μπορούμε να υποπέσουμε σε αυτή την αυτοεκπληρούμενη μέθη. Να χαθεί το μέτρο. Η λογική κρίση. Θα ακούμε το κλείσμα μας μέσα και το τραγούδι για να θυμόμαστε πώς πρέπει να είμαστε όλοι. Έτσι. Φίλιππε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς και στους τρελούς του Λοκομόντο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Φίλιππε. Δεν είπαμε για τον Μάρκο. Μισό λεπτό. Να ευχαριστώ στον Μάρκο Κούμαρη που έφυγε από μακριά, συμμετείχε στη Λιβέρτια που κάναμε παρέα πράγματα, στον Θοδωρή Κοντάκο και σε όλα τα παιδιά που από απόσταση αλλά και κάποιες φορές στο στούντιο ανά δύο με γάντια και μάσκες χειρουργικά. Φτιάχνουμε πραγματάκια για να τα βγάλουμε, να μας μείνει κάτι από όλο αυτό. Συγγνώμη από εμάς που αργήσαμε να αναφερθούμε. Ευχαριστούμε τον Φιλιππό. Να είσαι καλά, Φιλιππό. Γεια σας. Αυγή Δασιλείου, παρακαλώ. Είναι γενιά μας ο Φιλιππός, τον αγαπάμε. Γρήγορα, να προλάβουμε Αυγή Δασιλείου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αγαπητή Αυγή. Πάμε στο ρεπορτάζ της ημέρας. Αληθώς Ανέστη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, διευρύνθηκε η βάση για το επίδομα των 800 ευρώ. Πολύ σωστά. Και στο, και στο επίπεδο των μισθωτών
mm-hmm. αλλά και στο επίπεδο των αυτοαπασχολούμενων, των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και στους εταίρους νομικών προσώπων. Να πούμε ειδικότητες που μπαίνουν, δηλαδή επαγγέλματα, κατηγορίες. Είναι μεγάλος ο κατάλογος, αν μου επιτρέπετε θα τα διαβάσω γιατί δεν μπορώ να μου μνημονεύσω όλες αυτές τις κατηγορίες. Είναι κατά κύριο λόγο όλες οι κατηγορίες των επαγγελμάτων που ασχολούνται με τις κατασκευές, είτε είναι οικοδόμοι, είτε είναι σουβατζίδες, είτε είναι σιδεράδες, με οποιαδήποτε μορφή τέχνης ασχολούνται με το αντικείμενο της οικοδομής, αλλά και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες. Να πούμε ότι είναι μέσα λατόμοι, ασβεστοποιοί, είναι δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγκιοπλάστες, κεραμοποιοί. Είναι μέσα η μουσική και οι τραγουδιστές και μέλη οι τονικών σωματείων, οι ηθοποιοί, οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε θέατρα, σε σινεμά και σε διάφορους χώρους του θεάματος. Είναι η τεχνική κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ταξιθέτες, είναι οι χειριστές καπνικών μηχανημάτων, οι φορτοεκφορτωτές. Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Εντάσσει μέσα και τους ανέργους, οι οποίοι έχει λήξει το Ταμείο Ανεργίας στις 31 Δεκάτου του 19 και ανήκαν στην κατηγορία των εποχικά απασχολούμενων, ιδίως του τουριστικού τομέα, οι οποίοι προσδοκούσαν ότι το Μάρτιο θα τους γίνει πρόσληψη και θα ξεκινήσουν κανονικά την εργασία τους, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω της δεδομένης κατάστασης, οπότε εντάσσονται και αυτοί για να είναι δικαιούχοι. Α, βγείτε να σου πω κάτι που έρχεται συνέχεια ως μήνυμα και το βιώνω και στο φιλικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το 19 δεν εντάσσονται στην προνοία αυτή. Δηλαδή, αν κάποιος ξεκίνησε τη μικρή του επιχείρηση μέσα στο 19, δεν μπαίνει σε αυτόν τον κύκλο βοήθειας. Δεν είναι έτσι ακριβώς, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις. Εντάσσονται και αυτές οι επιχειρήσεις. Κοίταξε να δεις. Βασική προϋπόθεση για να είναι δικαιούχος του επιδόματος αυτού των 800 ευρώ είναι να είναι σε λειτουργία η επιχείρηση, ανεξάρτητα αν έχει κάνει έναρξη μέσα στο 19. Το πρόβλημα δημιουργείται και παρουσιάζεται στις εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν δραστηριότητα μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες και από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά έχουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Οπότε, επειδή έχουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, θεωρούνται επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε αδράνεια και γι' αυτό το διακριτικό στοιχείο και λόγο δεν εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Βγείτε αύριο την ίδια ώρα, λίγο πιο νωρίς στον αέρα. Συγκεντρύνουμε τα ερωτήματα. Σήμερα μας πήρε περισσότερο χρόνο η επικαιρότητα με το κρανίδι και τα επιπλέον κρούσματα. Τα νέα. Γι' αυτό χάσαμε λίγο χρόνο. Γεια σας, Βγείτε, από χρόνια πολλά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα γιατί έχουμε και τα αθλητικά μας. Αθλητικά. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Θα δούμε ημερομηνίες. Σε 2 λεπτά θα τα πούμε. Θα μας πούνε εδώ. Γρηγόρης Ποζιός, κοντά μας, εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Εγώ το ρωτάω για τις μεταγραφές όλων των ομάδων. Όχι, συνήθως ρωτάς πότε θα αρχίσουμε. Αυτή δεν είναι ερώτηση. Ναι, πότε θα αρχίσουμε. 9 Μαΐου. Bundesliga, 9 Μαΐου. Έχω τρελαθεί στο επιτραπέζιο το βράδυ. Τα παιδιά. Λοιπόν, περιμένουν οι άνθρωποι της Bundesliga την απόφαση από το Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας. Οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει προπονήσεις. Το έχουμε δει εδώ και αρκετές ημέρες. Οπότε αναμένουμε περίπου 9 Μαΐου να αρχίσει η Bundesliga κανονικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και πώς θα παίζουμε, μάσκα? Όχι, κανονικά. Και κλεισμένο. Απλά, και κλεισμένο το θυρών, δεν το συζητάμε, με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό στα γήπεδα. Και θα γίνει κανονικά το πρωτάθλημα, το υπόλοιπο του πρωταθλήματος της Bundesliga. Και Αντετοκούμπο, παρακαλώ. Και Αντετοκούμπο. Έχουμε να πω λίγο για τα δικά μας, για τη Super League, ότι υπάρχει σύσκεψη στις 24 του μήνα. Ενδέχεται να πάει στις 28, να περιμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Κάνει ότι δεν ασχολείται αθλητικά και κάτσε και είδε το Last Dance με τον Τζόρνταν. Χθες ναι, δύο επεισόδια. Θα σας πω αμέσως μετά. Δύο επεισόδια. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπαιξε το πολύδημο φιλές. Δώσε μπάσκετ, είναι και το ένα μπάσκετ. Μπάσκετ και τα δύο. Και NBA και τα δύο. Οπότε... Λοιπόν, τον βλέπουμε εδώ να διαλέγει την ομάδα των Warriors. Warriors εναντίον Warriors. Και δεν πήρε Μιλγόκι και πήρε Warriors. Ναι, και έχει γίνει χαμός στο Twitter. Oh, γιατί πάντα υπάρχει το σενάριο όταν αν φύγει από το Μιλγόκι να πάει στους Golden State Warriors. Και φυσικά βλέπουμε και την θέμα, φωτογραφία που φτιάξανε. Μια φωτογραφία από το μέλλον, ίσως. Ναι, μαζί με Clay Thompson και Steph Curry. τολμώ να πω ότι είναι απίστευτη τριάδα για μια ομάδα. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, καλό συμβόλαιο στο Μιλγόκι. Το Last Dance, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Netflix, έχει γίνει χαμός, έχει πάρα πολλά views. Εγώ έχω συγκλονιστεί και όχι μόνο, επειδή είμαι λάτρης. Τη δημοσκόπηση παρακαλώ πριν το κλείσουμε. Το αποτέλεσμα, τα δηλαδή. Αποτέλεσμα. Για το αν σας επηρεάζει η ανακοίνωση των νέων κρουσμάτων. 39 με επηρεάζουν, 18
διατηρώ ίδια συμπεριφορά. 43 δεν με επηρεάζουν. Δεν με επηρεάζουν. 43. Ισορροπημένα. Αύριο στις 3. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αύριο στις 3.